Με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνέδρων πραγματοποιείται στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Grand Serai το Πανελλήνιο Συνέδριο Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολιτών από τη Θεωρία στην Πράξη. Το εν λόγω συνέδριο χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία της αιματολογίας και αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας Παθολογίες Βορειοδυτικής Ελλάδος. Στόχος εκδήλωσης, που ουσιαστικά περνάει από τη θεωρία στην πράξη, είναι η σε βάθος κατανόηση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους κυρίως γιατρούς να αντιμετωπίζουν με επάρκεια αυτές τις διαταραχές στην κλινική πράξη. Επικεφαλής του συνεδρίου, ο διακεκριμένος καθηγητής παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη επιστημονική εκδήλωση και οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν από όλα τα μέλη της χώρας να το παρακολουθήσουν και τους ομιλητές, τους συνεργάτες μου, όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Το γραφείο, το συνεδριακό που έδωσε τα πάντα. Οφείλω να ευχαριστήσω επίσης το ξενοδοχείο για μεγάλη του προσφορά έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο, το οποίο είναι, διαφέρει από τα υπόλοιπα συνέδρια και αυτό είναι μια καθαρά εκπαιδευτική διαδικασία και βέβαια πλημμυρίζει από τους νέους γιατρούς οι οποίοι αυτοί είναι, μπαίνουν τώρα στα νοσοκομεία μας, μπαίνουν στα κέντρα υγείας, στις μονάδες αν θέλετε υγείας και πρέπει να είναι οπλισμένοι με εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αντεπεξέλθουν σε ένα θέμα που σε πολλά πανεπιστήμια δεν διδάσκεται παρκώς ή που υπάρχουν κενά στις γνώσεις. Και προσπαθούμε με αυτές τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε αυτό το πρόβλημα και να δώσουμε τις πληροφορίες που ο νέος κλινικός γιατρός χρειάζεται για να αντιμετωπίσει αυτές τις συχνές διαταραχές.